Στην Ελλάδα, κοιτίδα των δημοκρατικών ελευθεριών, διεξήχθησαν την 16η Νοεμβρίου ευβουλευτική εκλογή με υποδειγματική τάξη και απόλυτον ελευθερία εκδηλώσεως του λαϊκού φρονήματος. Όλα τα κόμματα είχαν αναρτήσει επιγραφάς και πανό έξω από τα εκλογικά των κέντρα, όπου... Η ψηφοφορία διεξήχθη με παραδειγματική τάξη και με αρθρώαν συρροήν ψηφοφόρων, οι οποίοι με υπομονή αναμένουν την σειρά των. Πολλοί εκλογοί συμβουλεύονται τους τυχοκονημένους εκλογικούς πίνακας για να βεβαιωθούν περί του τμήματος εις το οποίο ψηφίζουν. Ιδού και άλλα εκλογικά τμήματα, όπου παρατηρείται επίσης μεγάλη συρροή εκλογέων. Με απλότητα αλλά και συνείδηση του υψηλού των δικαιώματος, οι εκλογείς ρίπτουν στην ψηφοδόχων το ψηφοδέλτιο της εκλογής των. Ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός κ. Κιουσόπουλος εξέρχεται από την επί της οδού υποκράτους οικία του και μεταβαίνει στο εκλογικό τμήμα της ενορίας του για να ψηφίσει, ενώ συγχρόνως παρακολουθεί την ομαλή διεξαγωγή των εκλογών. Εις άλλο εκλογικό τμήμα φτάνει ο υπηρεσιακός υπουργός Εθνικής Αμήνης, κ. Πιτσίκας, ο οποίος και ψηφίζει. Ο κινηματογραφικός φακός συλλαμβάνει ενδιαφέροντα στιγμιότυπα από άλλα τμήματα όπου εξακολούθησε μέχρι τις δύσεως του ηλίου η ψηφοφορία. Ο πρώην πρωθυπουργός κ. Πλαστήρας, συνοδευόμενος υπό του κ. Βενιζέρου, προσέρχεται εις το εκλογικό τμήμα της ενορίας Αγίου Σπυρίδωνος Παγκρατίου. Ο κ. Πλαστήρας ρίπτει το ψηφοδέλτιο εις την ψηφοδόχων. Ένας γυραιός Αθηναίος προχωρεί με βραδέα αλλά σταθερά βήματα εις το εκλογικό τμήμα, όπου προσέρχονται και ανάπηροι πολέμου για να ψηφίσουν. Ο αρχηγός του Ελληνικού Συναγερμού, Στρατάρχης Παπάγος, συνοδευόμενος υπό επιτελών του κόμματός του, φτάνει εις το επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέρου εκλογικό τμήμα εν μέσω ζωηρωτάτων λαϊκών εκδηλώσεων. Ο Στρατάρχης, εξερχόμενος του εκλογικού τμήματος, προκαλεί νέας αυτορμήτως εκδηλώσεις του ενθουσιόντος λαού, ο οποίος επιφημεί τον οργανωτή της νίκης. Ο κινηματογραφικός φακός συνέλαβε στιγμιότυπα της ψηφοφορίας και στα περίχωρα των Αθηνών, όπως το Μενίδη, όπου επίσης η εκλογή διεξήχθη ως και σε όλη την Ελλάδα με πλήρη τάξη. Συγκεντρώσας την εμπιστοσύνη της συντριπτικής πλειοψηφίας του ελληνικού λαού, ο στατάρχης Αλέξανδρος Παπάγος εσχημάτισε μετά τριήμερον την πρώτη κυβέρνηση του Ελληνικού Συναγερμού, τα μέλη της οποίας εκκινούν από το πολιτικό γραφείο για να μεταβούν εις τα ανάκτορα, όπου έδωσαν ενώπιον της αυτού μεγαλειότητος του βασιλέως των ενομισμένων όρκων, χωροστατούντος του μακαριωτάτου αρχιεπισκόπου. Μετά την ορκομοσία, ο νέος πρόεδρος της κυβερνήσεως μεταβαίνων εις το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης, επιθωρεί το τιμητικό απόσπασμα, ενώ ευχέ του ελληνικού λαού τον συνοδεύουν εις το μέγα έργο του.